Ο κολυμπητήριο. Από όπου η τηλεόραση της ΕΡΤ2 με τη μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων θα σας προσφέρει σε ζωντανή μετάδοση τον αγώνα υδατοσφαίρισης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη Θεσσαλονίκης. Το παιχνίδι φυσικά δεν έχει αρχίσει ακόμη, από ό,τι βλέπετε και εσείς. Πριν λίγο έγινε η παρουσίαση των ομάδων. Να σας πούμε τους 13 παίχτες που κατεβάζουν οι δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο προπονητής του ο Χάρης Μαλεβίτης. Κατεβάζει τους Αντωνιάδη με το νούμερο 1, τερματοφύλακας, 2 Ζιγούρας, 3 Μεϊμάρης, 4 Κρητικός, 5 Μουδάτσιος, ο οποίος είναι και αρχηγός, 6 ο Κεφαλογιάννης, 7 Μαυρομανολάκης, 8 Σελετόπουλος, 9 Τζελάτης, 10 Γιαζιτζόγλου, 11 Τσολάκης, 12 Νικολάου και 13 Λιατήρας. Ο Άρης της Νίκαιας, ο Άρης Θεσσαλονίκης, διορθώνω, και ο προπονητής του ο Περικλής Δαμάσκος, εδώ είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού με τα μπλε σκουφάκι, χαιρετάει τους πολυάριθμους οπαδούς στην εξέδρα. Ο Άρης Θεσσαλονίκης λοιπόν θα κατέβει με τερματοφύλακα νούμερο 1 τον Φιλά, 2 Τσικάρης, 3 Σαμαρτζίδης, 4 Σιμονόπουλος, 5 Μακρύς, 6 Λαλιάς, 7 Τσολακούδης, 8 Πολυχρονιάδης, 9 Τσικτσής, 10 Μέμος, 11 Χατζημοησής και 12 Πατλάκας. Αυτοί φυσικά είναι οι παίχτες, οι 13 παίχτες που κατηβάζουν οι δύο ομάδες. Σε λίγο θα δούμε ποιες θα είναι οι 7ες. Οι 7 παίχτες δηλαδή με τους οποίους η κάθε ομάδα θα ξεκινήσει τον αγώνα. Πρεμιέρα σήμερα. Ενώ εδώ βλέπουμε την απονομή. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Διαθεσόπουλος, τον βλέπουμε εδώ να απονείμει τα βραβεία ήθους που έχει θεσμοθετήσει η ΕΚΟΦ από την περσινή αγωνιστική περίοδος. Το βραβείο ήθους λοιπόν για την περίοδο 1985 απονέμεται στον Άρη Θεσσαλονίκης, τον Παναθηναϊκό, τις δύο ομάδες δηλαδή που είναι αντίπαλες στο σημερινό αγώνα, και στον Άρη της Νίκαιας, η ομάδα του Άρη Νίκαιας, ως γνωστόν, υποβιβάστηκε στην δεύτερη εθνική κατηγορία μαζί με την Κέρκυρα. Ομάδες, οι δύο άτυχες ομάδες, η Κέρκυρα και ο Άρης Νίκαιας, που υποβιβάστηκαν. Αυτά τα βραβεία ήθους λοιπόν, ενώ βλέπουμε εδώ τον Χάρη Μαλεβίτη να δίνει οδηγίες, τις τελευταίες οδηγίες στους παίχτες του Παναθηναϊκού. Αυτά λοιπόν οι τιμητικές διακρίσεις για τα βραβεία ήθους της ΕΚΟΦ συνοδεύονται και από επιταγές 150.000 δραχμών. Και εδώ ο πρώτος διαιτητής του αγώνα, ο κύριος Τσαντάς. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το πρώτο 7 λεπτό του αγώνα. Εδώ ο κύριος Τσαντάς αλλάζει μπάλα. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα του 55ου πρωταθλήματος Ελλάδας στην υδατοσφαίριση. Ενός πρωταθλήματος που είναι εκπληκτική, θα λέγαμε, η κυριαρχία του Εθνικού Πειραιά. Από τις 55 διοργανώσεις, στις 34 ο Εθνικός του Πειραιά ήταν πρωταθλητής. Και το σφύριγμα για να τρέξουν οι παίχτες για την διεκδίκηση της μπάλας. Κερδίζει ο Σιμονόπουλος, ο αρχηγός του Άρη Θεσσαλονίκης, και έτσι η πρώτη επίθεση είναι για την ομάδα την Θεσσαλονίκης, που κατεβάζει την μπάλα με τον Σαμαρτζίδη εδώ με το νούμερο 3. Ένα φάουλ έχουμε, εκτελέστηκε αμέσως. Σιμονόπουλος και πάλι, μια μπαλιά για τον Μάκρη. Δεύτερο φάουλ για τον Κεφαλογιάννη. Εκτελέστηκε και πάλι το φάουλ για την ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης. Έγινε το λάθος όμως από τον Μάκρη, και τώρα ο λόγος είναι στους παίχτες του Παναθηναϊκού.
Αυτός εδώ είναι ο Τζελάτης. Μια μπαλιά για τον Μουδάτσιο που κάνει φάουλο Τσικάρης και πάλι μπάλα στον Μουδάτσιο. Γυρίζει πολύ ωραία, αποφεύγει τον αντίπαλό του τον Τσικάρη, ο αρχηγός της ομάδας του Παναθηναϊκού, και ανοίγει το σκορ 1-0 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Έγινε η σέντρα από πλευράς Άρη Θεσσαλονίκης. Τσικάρης. Τσικάρης που κρατάει την μπάλα, δίνει τελικά πλάγια στον Μαχαίρα που μαρκάρεται αντικανονικά από τον Νικολάου με φάουλ. Μακρύς. Μια μπαλιά και μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον Τσικάρη. Ισοφαρίζει ο Άρης Θεσσαλονίκης και εδώ ο Αντωνιάδης μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα. Πέντε λεφτά λοιπόν και 37 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου 7 λεπτού. Παναθηναϊκός Άρης 1-1. Κεφαλογιάννης εδώ. Μια μπαλιά για τον Τζελάτη. Σελετόπουλος προσπαθεί, τελικά χάνει την μπάλα. Κερδίζει ο Σαμαρτζίδης. Μια μπαλιά για τον Μαχαίρα. Με αυτό το παιχνίδι γίνεται η πρεμιέρα του 55ου Πρωταθλήματος Ελλάδας στην Ιδιατοσφαίριση. Σελετόπουλος. Κρητικός. Κρητικός πάντα. Μια μπαλιά πολύ ωραία, αλλά ο Μουδάτσιος χάνει την μπάλα. Μαρκαρίστηκε δυνατά και σωστά από δύο αντιπάλους, συγκεκριμένα τον Τσικάρη και τον Μακρύ. Έχασε την μπάλα και τώρα ο Άρης με τον Μαχαίρα περνάει στο προσκήνιο. Σιμονόπουλος με το νούμερο 4, τον βλέπουμε εδώ, ο αρχηγός του Άρη. Μια μπαλιά για τον Σαμαρτζίδη, του κάνει φάουλ ο Σελετόπουλος. Πίσω η μπάλα στον Πατλάκα. Δεύτερο συνεχές φάουλ για τον Μουδάτσιο. Μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον Τσικάρη, τον βλέπουμε εδώ. Ας ξαναδούμε όμως τον γκολ. Ο Τσικάρης ευνηδίασε τον Αντωνιάδη και δίνει την πρωτοπορία στο σκορ στην ομάδα του. Έτσι έχουμε 4 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου 7 λεπτού. Παναθηναϊκός Άρης Θεσσαλονίκης 1-2. Ο Παναθηναϊκός τώρα στο προσκήνιο με τον Νικολάου. Νικολάου πάντα, να δούμε, θα δοκιμάσει σούτ ή θα δώσει πάσα. Μια μπαλιά για τον Σελετόπουλο. Αστοχή αυτός, τρέχει να κερδίσει και δίνεται μέσα στην γραμμή των 2 μέτρων ο Τζελάτης. Και έτσι μπάλα είναι στον Άρη Θεσσαλονίκης. Μαχαίρας. Μπαλιά για τον Σαμαρτζίδη. Φάουλ που του κάνει ο Μουδάτσιος. Σαμαρτζίδης από την άλλη πλευρά η μπάλα. Έγινε το φάουλ, εκτελέστηκε από τον Σιμονόπουλο. Ό,τι έπαθε στην προηγούμενη φάση ο Παναθηναϊκός, το έπαθε τώρα ο Άρης. Στο προσκήνιο τώρα ο Άρης Θεσσαλονίκης με τον Σαμαρτζίδη.
Όσο περνάει ο χρόνος ανεβαίνει η ένταση του παιχνιδιού. Σαμαρτζίδης πάλι. Του κάνει φάουλο ο Μουδάτσιος. Προσπαθεί να πέρασει ο Πατλάκας, χάνει την μπάλα όμως από τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, τον Αντωνιάδη. Σελετόπουλος. Σελετόπουλος περιμένει τους συμπαίκτες του να κατέβουν στην επίθεση. Τελικά όμως πέφτει πάνω του ο Μαχαίρας. Τον μαρκάρει κανονικά, του κάνει φάουλ. Να η μπάλα για τον Νικολάου. Και να δούμε τι έχει δώσει ο δεύτερος διαιτητής, ο κύριος Τσαντάς. Ο κύριος Παναγάκος, διορθώνω. Τελικά ναι, είναι φάουλ για τον Νικολάου. Νέο φάουλ που κερδίζει ο Κεφαλογιάννης. Αλλάζει την μπάλα με τον Σελετόπουλο, Κεφαλογιάννης τώρα. Κεφαλογιάννης κάνει ξαφνικά το φύτε, ένα πολύ ωραίο γκολ. Από τον Κεφαλογιάννη τον βλέπουμε εδώ να γυρίζει στην άμυνα. Ένα γκολ που χειροκροτείται και δικαιολογημένα. Ένα γκολ που αξίζει να ξαναδούμε. Η μπάλα στο αριστερό γάμα του τερματοφύλακα του Άρη Θεσσαλονίκης, του Φιλά. 2-2 λοιπόν, ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός. Και στην σέντρα ο Άρης Θεσσαλονίκης. Πατλάκας. Σιμονόπουλος και πάλι Πατλάκας. Τσικάρης ξαφνικά το σούτ. Η μπάλα είναι κόρνερ. Πριν καταλήξει έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Την ακούμπησε ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού Αντωνιάδης. Εκτελέστηκε το κόρνερ από τον Σιμονόπουλο που έχει και τώρα την μπάλα. Κάνει μια παλιά ο Σιμονόπουλος για τον Τσικάρη. Έχουμε φάουλ στον Κεφαλογιάννη. Εκτελέστηκε αμέσως το φάουλ η μπάλα στον τερματοφύλακα Αντωνιάδη. Και τώρα κρίτικος για Ζιτζόγλου. Κερδίζει φάουλ από τον Μακρύ. Το εκτέλεσε ο ίδιος. Σελετόπουλος. Κερδίζει νέο φάουλ. Σελετόπουλος πίσω η μπάλα. Ένα σούτ μακρινό από τον Τζελάτη. Και στην αντεπίθεση τώρα περνάει ξαφνικά η ομάδα του Άρη με τον Μαχαίρη. Ο Μαχαίρας όμως κάνει άστοχη μεταβίβαση. Πρόλαβε ο Κεφαλογιάννης. Και στο προσκήνιο πάλι ο Παναθηναϊκός. Φάουλ που εκτελέστηκε από τον Τζελάτη. Σελετόπουλος τώρα. Πάλι Τζελάτης. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Γύρισε την μπάλα. Ξαναβλέπουμε τον γκολ που δίνει την πρωτοπορία στο σκορ στην ομάδα του Παναθηναϊκού. 3-2. 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου 7 λεπτού. Στο μεταξύ ο Περικλής ο Δαμάσκος, ο προπονητής του Άρη Θεσσαλονίκης, ρίχνει στον αγώνα με το νούμερο 8 τον Πολυχρονιάδη και αποχωρεί ο Πατλάκας. Όλα έτοιμα λοιπόν να συνεχιστεί ο αγώνας. Ένα γυριστό σουτ από τον Σαμαρτζίδη. 3-3, ισοφαρίζει ο Άρης. Ξαναβλέπουμε την προσπάθεια του Σαμαρτζίδη. Ένα πολύ δυνατό γυριστό σουτ με το δεξί χέρι. Την μπάλα στα δίχτυα του Αντωνιάδη. 3-3 λοιπόν. 49 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου 7 λεπτού. Αυτός είναι ο Κεφαλογιάννης.
κερδίζει φάουλ από τον Σαμαρτζίδη ο Κρητικός. Τσελάτης, η μπάλα στα δίχτυα αλλά δεν μετράει τον γκολ. Έχει σφυρίξει ο διαιτητής και έχει δώσει φάουλ. Σελετόπουλος πίσω, η μπάλα στον Κεφαλογιάννη. Και πάλι Σελετόπουλος, χάθηκε η μπάλα από πλευράς Παναθηναϊκού. Και περνάνε στην επίθεση τώρα οι παίχτες του Άρη Θεσσαλονίκης με τον Τσικάρη. Τον βλέπουμε εδώ να κολυμπάει γρήγορα, βρίσκει κενό χώρο. Τώρα τον πρόλαβε ο Κρητικός, του κάνει φάουλ. Πίσω η μπάλα στον Σαμαρτζίδη. Και η μπάλα στα δίχτυα του Αντωνιάδη. 4 δευτερόλεπτα μόλις πριν το τέλος του πρώτου 7 λεπτού. Εδώ ο Σαμαρτζίδης με μακρινό σουτ, η μπάλα στο δοκάρι, το οριζόντιο δοκάρι. Και γκολ. 4-3 μπροστά στο σκορ ο Άρης. 4 μόλις δευτερόλεπτα. Δεν προλαβαίνει ο Παναθηναϊκός να εκδηλώσει την επίθεσή του. Αυτή τη στιγμή τελειώνει το πρώτο 7 λεπτό. 4-3 μπροστά στο σκορ η ομάδα του Άρη προηγείται του Παναθηναϊκού. Και τώρα γίνονται από την γραμματεία του αγώνα οι προσπάθειες για να φτιαχτεί ο ηλεκτρονικός πίνακας. Οι παίχτες μέσα στο νερό περιμένουν, δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Ας περιμένουμε λοιπόν και εμείς μέχρι να φτιάξει ο ηλεκτρονικός πίνακας. Και οι κοπέλες εδώ και αυτές περιμένουν να φτιάξει ο ηλεκτρονικός πίνακας. Ωραίες παρουσίες σήμερα στην εξέδρα, όμορφες. Στην εξέδρα του Ηλίσου Κολυμβητηρίου ο ηλεκτρονικός πίνακας φτιάχτηκε. Να σταματήσει και η πολυλογία μας. Ο Παναθηναϊκός είναι στο προσκήνιο με τον Γιαζιτζόγλου που δίνει στον Κρητικό. Μια μπαλαγιά για τον Κεφαλογιάννη, βγαίνει πολύ ωραία μπροστά του ο Σιμονόπουλος, ο αρχηγός του Άρη, κερδίζει και τώρα περνάει στο προσκήνιο η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πολυχρονιάδης. Σταματάνε οι παίχτες του Άρη για να κάνουν πλέον οργανωμένη την προσπάθειά τους για να σημειώσουν τέρμα. Ένα γυριστό σουτ ξαφνικά πολύ ωραίο από τον Σαμαρτζίδη. Ένα γυριστό σουτ με το δεξί και η μπάλα είναι στην αριστερή γωνία του Αντωνιάδη. 5-3 ξεφεύγει στο σκορ. Εδώ ο σκόρερ, ο Σαμαρτζίδης. 5-3 λοιπόν ξεφεύγει στο σκορ η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και πάλι στην σέντρα λοιπόν η ομάδα του Παναθηναϊκού. Κεφαλογιάννης. Νικολάου. Σελετόπουλος. Τζελάτης. Έχουμε φάουλ. Το εκτελεί ο Τζελάτης. Έκανε όμως λανθασμένη παλιά. Η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα τον Φύλλα. Πολυχρονιάδης. Μια παλιά για τον Τσικάρη. Είναι φάουλ. Μαχαίρας. Νέο φάουλ. Εκτελέστηκε το φάουλ και ένα σουτ από τον Σαμαρτζίδη. Και μια πολύ ωραία απόκρουση από τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, τον Αντωνιάδη. Η μπάλα στον Νικολάου τώρα. Νικολάου κάνει την μπάλα και τελικά Φύλλας. Και πάλι στο προσκήνιο η ομάδα του Άρη με τον Λιατήρα. Ρόντος.
Τσικάρης. Του έκανε φάουλο ο κριτικός. Τσολακούδης. Ένας δυνατός σουτ. Πολύ δυνατό από τον Σαμαρτζίδη. Ένας πολύ δυνατός παίκτης του Άρη Θεσσαλονίκης. Και Σελετόπουλος τώρα. Και έχουμε αποβολή. Δεν ξέρω αν το ακούγατε εσείς. Ό,τι οι φίλοι δίπλα μου λέγανε ότι δεν έχουμε αποβολή μέχρι στιγμής. Επισήμαναν το ευχάριστο γεγονός για το παιχνίδι αυτό. Ένα παιχνίδι που γίνεται μέχρι στιγμής σε πολύ αθλητικά, υποδειγματικά αθλητικά πλαίσια. Να, η πρώτη αποβολή του παιχνιδιού. Βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Μαχαίρας. Και έτσι τώρα ο Παναθηναϊκός είναι με ένα παίχτη περισσότερο μέσα στο νερό. Σελετόπουλος, από την άλλη πλευρά η μπάλα. Η μπάλα στο δοκάρι μετά το σουτ του Τζελάτη. Και ενώ ο αποβληθής παίχτης περιμένει να περάσει ο χρόνος ή να σημειωθεί γκολ βέβαια για να επανέλθει στο παιχνίδι. Τσικάρης. Απ' την άλλη πλευρά η μπάλα στον Πολυχρονιάδη. Του κάνει φάουλο ο Σελετόπουλος. Μια μπαλιά για τον Σαματζίδη. Σαματζίδη σε λάθος μπαλιά. Κερδίζει ο Νικολάου. Και τελικά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί το προνόμιο να βρίσκεται στο νερό για... με ένα παίχτη περισσότερο. Αντίθετα, εδώ ο Σαμαρτζίδης έχασε ευκαιρία να σημειώσει και το έκτο γκολ για την ομάδα του. Απέκρουσε όμως ο Αντωνιάδης, παραχώρησε κόρνερ. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Σαμαρτζίδης. Βλέπουμε να του δίνει την μπάλα ο κύριος Παναγάκος, ο δεύτερος διαιτητής του παιχνιδιού. Απέναντι μπάλα στον Σιμονόπουλο. Σιμονόπουλος και πάλι ο αρχηγός του Άρη. Πολυχρονιάδης. Πέρασε μπάλα πάνω από τον Τσικάρη. Χάθηκε για τον Άρη. Και τώρα περνάει στο προσκήνιο η ομάδα του Παναθηναϊκού με τον αρχηγό της, τον Μουδάτσιο. Μουδάτσιος εδώ πάντα. Έχουμε φάουλ πάνω στον Σελετόπουλο. Εκτελέστηκε αμέσως. Μουδάτσιος πάντα. Πάλι μπάλα στον Σελετόπουλο για να κερδίσει και δεύτερο φάουλ. Έγινε το πλασάρισμα από τον κριτικό. Άστοχο όμως ο νεαρός θερματοφύλακας του Άρη, ο Φιλάς, κατόρθωσε να συγκρατήσει την μπάλα. Και έτσι 5-3 μπροστά στο σκόρ η ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης. Πρέπει να σας πούμε ότι από εδώ και πέρα δεν υπάρχει ηλεκτρονικός πίνακας για το παιχνίδι. Έχει χαλάσει ο ηλεκτρονικός πίνακας. Ο κριτικός εδώ για τον Παναθηναϊκό περνάει γρήγορα μπροστά. Νικολάου. Ένα γυριστό σούτ πολύ ωραίο από τον Μουδάτσιο. 5-4 μειώνει η ομάδα του Παναθηναϊκού. Να ξαναδούμε το γυριστό σούτ. Απομακρύνεται, ξεμαρκάρεται πολύ ωραίο ο Μουδάτσιος. Γυριστό σούτ με το δεξί χέρι. Τώρα η γραμματεία ενημερώνει τους φιλάθλους ότι απομένουν 5 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το δεύτερο επτάλεπτο. Πολλοί κόσμος, όπως είπαμε και προηγουμένως, στο Ηλίσιο Κολυμβητήριο σήμερα παρακολουθούν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ένα παιχνίδι ανάμεσα στους διεκδικητές της δεύτερης θέσης που οδηγεί στην Ευρώπη στο κύπελο κυπελούχων.
Ένα σούτ από τον Τσικάρη, μπάλα στο δοκάρι το οριζόντιο του Αντωνιάδη και στην αντεπίθεση η ομάδα του Παναθηναϊκού. Πολύ ωραία περνάει ο Σελετόπουλος, απέφυγε τον αντίπαλό του τον Μάκρη. Σελετόπουλος τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα και βέβαια τον γκολ είναι σίγουρο. Πολύ ωραία η προσπάθεια του Σελετόπουλου. 5-5 ισοφαρίζει η ομάδα του Παναθηναϊκού. Να ξαναδούμε όμως την προσπάθεια του Σελετόπουλου. Εδώ πολύ ωραία, πέρασε την μπάλα πάνω από τον αντίπαλό του τον Μακρύ. Τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα Φύλλα. Στέλνει απλώς εύκολη υπόθεση στην δεξιά του γωνία και ισοφαρίζει 5-5. Παναθηναϊκός Άρης, δεύτερο επτάλεπτο αγώνας για το 55ο Εθνικό Πρωτάθλημα Πόλο. Ένα πρωτάθλημα που άρχισε σήμερα. Πατλάκας πάρε την μπάλα από τον Άρη και ο Τσοτσολάκης γύρισε πίσω την μπάλα στον Αντωνιάδη. Μια παλιά από τον Νικολάου στον Τζελάτη. Σελετόπουλος, του κάνει φάουλ ο Μαχαίρας. Μια παλιά, η μπάλα είναι out όμως μετά την προσπάθεια του Νικολάου. Τον βλέπουμε εδώ να γυρίζει γρήγορα στην άμυνα. Το πόλο είναι ένα αρκετά επίπονο άθλημα για τον αθλητή. Για όσους δεν βρίσκονται κοντά σε αυτό το άθλημα, να τα πούμε αυτά. Και έχουμε πέναλτι. Και έχουμε πέναλτι για τον Άρη. Να δούμε όμως τι άλλο έχει δώσει. Α, η γραμματεία ενημερώνει τους διαιτητές ότι το πέναλτι δεν μπορεί να εκτελεστεί, γιατί στο μεταξύ έχει λήξει το δεύτερο επτάλεπτο. 5-5 λοιπόν. Να γυρίσουμε όμως και πάλι στα στούντιό μας στην RTO. Θα είμαστε σε λίγο κοντά για την περιγραφή του τρίτου επτάλεπτου. Το ακριβώς. Δεν έχει αλλάξει τίποτα εδώ στο Ηλίσιο Κολυμβητήριο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα εδώ στο Ηλίσιο Κολυμβητήριο. 5-5 παραμένει το σκορ, όπως διαμορφώθηκε στο δεύτερο επτάλεπτο. Και εδώ ο Αντωνιάδης τροφοδοτεί τον Μουδάτσιο. Μουδάτσιος πίσω την μπάλα στον Τζελάτη. Κεφαλογιάννης, Μουδάτσιος. Μια παλιά για τον Σελετόπουλο. Έχασε την μπάλα ο Σελετόπουλος από το μαρκάρισμα του Μακρύ. Και τώρα ο Άρης Θεσσαλονίκης περνάει στην επίθεση, κατεβάζει την μπάλα ο Μαχαίρας. Αυτή τη φορά το φάουλ είναι υπέρ του Σιμονόπουλου. Σαμαρτζίδης κάνει λάθος, εύκολα για τον Αντωνιάδη, τον τερματοφύλακα εδώ, τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Εδώ βλέπουμε τους παίκτες τα περνάνε γρήγορα προς την εστία του Άρη. Νικολάου. Μουδάτσιος. Σελετόπουλος είναι μακριά και μπάλα στα δίχτυα του Άρη. 6-5. Παίρνει την πρωτοπορία στο σκορ ο Παναθηναϊκός. Ένα γκολ που ξαναβλέπουμε εδώ. Ένα πολύ ωραίο μακρινό σουτ γωνιακό. 6-5 λοιπόν μπροστά στο σκορ η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ενώ έχουμε διανύσει 2 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα από το τρίτο επτάλεπτο.
Μακρύς. Μακρύς. Για τον Σιμονόπουλο. Σιμονόπουλος πάντα τον μαρκάρει αντικανονικά ο Νικολάου. Μακρύς πάντα. Σαμαρτζίδης κερδίζει φάουλ, το εκτελεί ο ίδιος φυσικά. Μακρύς. Και τελείωσε ο χρόνος της επίθεσης για τον Παναθηναϊκό. Έτσι η μπάλα είναι στον... για τον Άρη μάλλον. Έτσι η μπάλα είναι στον Παναθηναϊκό. Σελετόπουλος η παλιά για τον Φόντα Μουδάτσιο. Μουδάτσιος μια πολύ ωραία παλιά, όμως είναι άστοχο το σουτ του Νικολάου. Εδώ η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Έτσι το 6-5 υπέρ του Παναθηναϊκού διατηρείται, ενώ έχουμε διανύσει 3 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα τώρα από το τρίτο 7 λεπτό. Ένα δυνατό σουτ άστοχο όμως από τον Μαχαίρα. Και έχουμε αποβολή του Μαχαίρα, γιατί στην επιστροφή του προς την άμυνα της ομάδας του παρενόχλησε τον κριτικό. Έτσι ο Άρης μένει με ένα παίχτη λιγότερο μέσα στο νερό. Και του δίνεται μια τρανή ευκαιρία να κάνει δύο τα γκολ της διαφοράς του από τον Άρη. Κριτικός, Μουδάτσιος και πάλι κριτικός. Σελετόπουλος. Μουδάτσιος. Κριτικός. Σελετόπουλος. Κριτικός το σουτ. Άστοχο. Δίνεται κόρνερ όμως. Ο διαιτητής. Υπάρχει άλλωστε συμφωνία των διαιτητών και του κύριου Τσαντά και του κύριου Παναγάκου που τον βλέπουμε εδώ, ότι η μπάλα πριν φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου χτύπησε στο χέρι του Τσικάρη. Μουδάτσιος εδώ. Κάνει το σουτ, η μπάλα και πάλι στο δοκάρι. Κερδίζουν όμως και πάλι οι Παναθηναϊκοί. Προσπαθούν όμως μάλλον να κερδίσουν με τον Κεφαλογιάννη. Ο Κεφαλογιάννης χάνει την μπάλα. Και μπροστά τώρα ο Άρης Θεσσαλονίκης με τον Μακρύ. Μαχαίρας. Βούλιαξε την μπάλα ο Νικολάου. Είναι φάουλ για τον Άρη και το σουτ από τον Τσολακούδη και τον γκολ. Τσολακούδης εδώ με το νούμερο 7 στο σκουφάκι. 6-6 λοιπόν ισοφαρίζει ο Άρης Θεσσαλονίκης, ενώ έχουμε διανύσει 4 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα από το τρίτο 7 λεπτό. 6-6 ισόπαλες στο σκορ οι ομάδες. Παναθηναϊκός Άρης σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση της ΕΡΤΙΟ από το Ηλίσιο Κολυμβητήριο. Την έδρα δηλαδή του Παναθηναϊκού. Μουδάτσιος, αρχηγός του Παναθηναϊκού για τον Τσοτσολάκη. Μουδάτσιος μία μπαλιά για τον Νικολάου. Κερδίζει φάουλ. Ήταν ο Μουδάτσιος όμως μέσα στην περιοχή των 2 μέτρων μπροστά στην εστία. Έτσι η μπάλα δίνεται στον Άρη. Είναι κάτι σαν το offside αυτό του ποδοσφαίρου. Σε απόσταση 2 μέτρων από την εστία δεν επιτρέπεται να περάσει κανένας παίκτης. Είναι η περιοχή που κινείται μόνο τερματοφύλακας. Και αυτό σημαδεύεται με μια ευκρινή κόκκινη γραμμή στα τυχώματα της πισίνας. Δεξιά και αριστερά της εστίας. Πέρασε, πέρασε. Ο Σιμονόπουλος πίσω την μπάλα στον Μαχαίρα. Μια μπαλιά για τον Μακρύ. Έκοψε όμως η άμυνα του Παναθηναϊκού. Κεφαλογιάννης γυρίζει πίσω την μπάλα στον Αντωνιάδη. Νικολάου.
περιμένει. Μαρκάρεται αντικανονικά από τον Μαχέρα, κερδίζει φάουλ. Και έχουμε βούλιαγμα της μπάλας από τον Νικολάου, έτσι μπάλα δίνεται στον Άρη. Ο Τσολακούδης εδώ περιμένει τους συμπαίχτες του να κατεβούν στην επίθεση. Από την άλλη πλευρά στον Μακρύ, και φυσικά πρέπει να είναι πέναλτι βέβαια πάνω στην προσπάθεια. Ο Νικολάου βούλιαξε τον Μακρύ. Η κλασική περίπτωση πέναλτι. Να δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής αυτού του πέναλτι για λογαριασμό του Άρη. Παίρνει τη θέση του στα 4 μέτρα ο Τσικάρης. Κοσούρ και αποτρούει πολύ ωραία ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού Αντωνιάδης. Να ξαναδούμε όμως την εκτέλεση του πέναλτι από τον Τσικάρη εδώ. Η μπάλα πήγε χαμηλά, θα τη δούμε. Μόλις έβαλε το χέρι, γκελάρισε πάνω στο χέρι και κατέληξε του Αντωνιάδη μπάλα και κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Μουδάτσιος στο σουτ, είναι κόρνερ, απέκρουσε ο τερματοφύλακας Φυλάς στο σουτ του Μουδάτσιου. Εκτελείται το κόρνερ, δεν προλαβαίνει όμως ο Παναθηναϊκός να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Τελειώνει και το τρίτο επτάλεπτο. Παίχτες. Ο Μουδάτσιος δεν προλαβαίνει, την κερδίζει ο Μαχαίρας και κάνει και φάουλ ο Μουδάτσιος. Έτσι η μπάλα είναι στον Άρη. Αυτός με την μπάλα είναι ο Μαχαίρας με το νούμερο 13, την κατεβάζει με αργές κινήσεις, 6-6. Τέταρτο εφτάλεπτο και τελευταίο. Κάνει φάουλ ο Σελετόπουλος πάνω στον Μακρύ. Πίσω και πάλι μπάλα στον Μαχαίρα. Ο Άρης είναι με ένα παίκτη λιγότερο μέσα στο νερό. Γι' αυτό καθυστερεί. Για να περάσει ο χρόνος που περνάει τώρα και μπαίνει στο νερό. Δεν τον βλέπουμε εμείς. Δεν τον βλέπετε εσείς μάλλον. Μπήκε στο νερό ο Σιμονόπουλος. Τώρα έχουμε νέα αποβολή όμως. Και πάλι ο Άρης μένει με ένα παίχτη λιγότερο. Φεύγει από τον αγώνα ο Μακρύς. Κεφαλογιάννης, το πλασάρισμα από τον Τσοτσολάκη. Απέκρουσε όμως ο θαυμάσιος σήμερα τερματοφύλακας του Άρη Θεσσαλονίκης. Τον βλέπουμε εδώ, ο Φυλάς. Μαχαίρας. Και πάλι στο ίδιο μοτίβο, η παρουσία του Άρη μέσα στο νερό, χρονοτριβή, για να κυλήσει ο χρόνος, για να επανέλθει ο παίχτης που έχει αποβληθεί για 2 λεπτά, ο Μακρύς. Έχουμε φάουλ που γίνεται πάνω στον Σιμονόπουλο. Επανέρχεται στο παιχνίδι τώρα ο Μακρύς. Κεφαλογιάννης. Κερδίζει φάουλ, το εκτελεί ο ίδιος. Νικολάου. Νέο φάουλ. Πίσω η μπάλα στον Τζελάτη. Σελετόπουλος. Τσοτσολάκης. Φάουλ που δίνεται στον Νικολάου, το εκτελεί φυσικά ο ίδιος. Ένα μακρινό σουτ από τον Κεφαλογιάννη είναι κόρνερ.
Η μπάλα πριν φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου χτύπησε στο χέρι του Σιμονόπουλου. Το σφύριγμα του Τσαντά. Εδώ τον βλέπουμε. Και όλα είναι έτοιμα να εκτελεστεί το κόρνερ από πλευράς Παναθηναϊκού. Από τον Νίκολαο. Κεφαλογιάννης. Μουδάτσιος παραλήπτης της μπάλας. Του κάνει φάουλο ο Μαχαίρας. Τσοτσολάκης με το νούμερο 11 κερδίζει φάουλ. Μπαλιά και πάλι στον Μουδάτσιο που χάνει όμως την μπάλα. Κερδίζει ο Τσικάρης. Βαθιά μπαλιά για τον Τσολακούδη. Τσολακούδης βρίσκει ελεύθερο πεδίο μπροστά του. Κάνει την παλιά, άστοχη προσπάθεια όμως από τον Σιμονόπουλο που κερδίζει όμως φάουλ. Έτσι και πάλι μπάλα είναι στον Άρη. Ένα μακρινό φουτ πολύ ωραίο, εύστοχο για από τον Τσικάρη, από τον Σαμαρτζίδη, διορθώνω. 7-6, περνάει και πάλι μπροστά στο σκορ η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Να ξαναδούμε όμως το τελευταίο γκολ. Εδώ ο Σαμαρτζίδης, ένα δυνατό, πολύ δυνατό σουτ. 7-6, μπροστά στο σκορ ο Άρης, προηγείται του Παναθηναϊκού, ενώ έχουν περάσει 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα από το 4ο 7 λεπτό. Έγινε η σέντρα από πλευράς Παναθηναϊκού. Κεφαλογιάννης. Τζελάτης. Παλιά για τον Σελετόπουλο. Πίσω η μπάλα στον Κρητικό. Κακή συνεννόηση του Κρητικού με τον Σελετόπουλο. Και η μπάλα στον Άρη. Ο τερματοφυλάκας του ο Φιλάς τροφοδοτεί τον Τσολακούδη. Και έχουμε πέναλτι που γίνεται από τον Τζελάτη πάνω στον Μακρύ. Θα δούμε ποιος είναι ο εκτελεστής, μάλλον ο Σαμαρτζίδης. Εάν σημειώσει και αυτό το γκολ ο Άρης, τότε θα βρεθεί πλέον πολύ κοντά στη νίκη. Αν και που είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Ο Σαμαρτζίδης λοιπόν εκτελεστής, αντίπαλος με τον Αντωνιάδη από τα 4 μέτρα. Διαμαρτύρεται ο Σαμαρτζίδης γιατί του πετάει νερό ο Κρητικός. Σαμαρτζίδης το σουτ, ευστοχή. 8-6, δύο τα γκολ της διαφοράς για τον Άρη. Ξαναείδαμε την εκτέλεση του πέναλτι από τον Σαμαρτζίδη. Σήμερα ακόμη γίνονται τα παιχνίδια στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στο κολυμπητήριο Πειραιά, Εθνικός ΠΑΟΚ στις 6. Κολυμπητήριο, στο Ολυμπιακό κολυμπητήριο στις 6 Βουλιαγμένη Νόβα και στις 7 στο ίδιο κολυμπητήριο. Εδώ είδαμε ένα γκολ από πλευράς Παναθηναϊκού. Μειώνει ο Παναθηναϊκός 8-7. Το γκολ από τον Κεφαλογιάννη. Ας το ξαναδούμε όμως. Εδώ ο Κεφαλογιάννης, ένα πολύ ωραίο γκολ. 8-7. Μειώνει ο Παναθηναϊκός. Στις 7 λοιπόν στο Ολυμπιακό κολυμπητήριο, ενώ ναυτικός όμιλος πατρών. Στο Ποσειδόνιο κολυμπητήριο Θεσσαλονίκης στις 7, Ηρακλής Ολυμπιακός. Μαχαίρας. Μακρύς. Σιμονόπουλος κερδίζει φάουλ. Τσολακούδης. Μια μπαλιά για τον Τσικάρη που κερδίζει φάουλ από τον Κεφαλογιάννη και έχουμε αποβολή στον Κεφαλογιάννη. Με ένα παίχτη λιγότερο μένει ο Παναθηναϊκός. Μαχαίρας. Σαμαρτζίδης. Σαμαρτζίδης για τον Σιμονόπουλο. Μαχαίρας. Δεν μπορεί να κάνει το πλασάρισμα ο Τσολακούδης.
έτσι την μπάλα την παίρνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού που φυσιολογικά τώρα θα χρονοτριβήσουν για να περάσουν τα 45 δευτερόλεπτα για να επανέλθει ο παίκτης τους στο παιχνίδι. Και συγκεκριμένο ο Κεφαλογιάννης, ο παίκτης που έχει αποβληθεί. Ο Τεσούτα από το κριτικό και από τον κόλλο του Σαφαρίζει ο Παναθηναϊκός, 8-8. Με ένα παίχτη λιγότερο κατόρθωσε να ισοφαρίσει. Ξαναβλέπουμε τον γκολ από τον κριτικό. Εδώ ο σκόρερ. 4 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα έχουν περάσει από το 4ο 7 λεπτο. 8-8 Παναθηναϊκός Άρης Θεσσαλονίκης. Εδώ στο Ηλίσιο Κολυμπητήριο. Ένα παιχνίδι που σας προσφέρει σε ζωντανή μετάδοση η τηλεόραση της ΕΡΤ 2. Έγινε και μία αλλαγή, βγήκε από τον αγώνα ο Μαχαίρας. Και μπήκε ο Πατλάκας. Πατλάκας εδώ. Κέρδισε την μπάλα ο κριτικός πίσω στον τερματοφύλακά του τον Αντωνιάδη. Και ο Γιαζιτζόγλου για τον Μουδάτσιο. Από την άλλη πλευρά ο κριτικός, η μπάλα στο δοκάρι πήγε να κάνει το πλασάρισμα. Την μπάλα όμως τύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Άρης τώρα στο προσκήνιο. Τσικάρης. Μακρύς. Δίνεται φάουλ στον Πατλάκα. Εδώ Τσολακούδης. Έχουμε φάουλ που γίνεται πάνω στον Μακρύ. Μακρύς πάντα. Χάνεται η μπάλα από πλευράς Άρη. Είναι εντυπωσιακό το ανέβασμα του Παναθηναϊκού σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Εκεί που έχανε με 8-6 έχει σοφαρίσει, πάει να πάρει και τον αγώνα τώρα. Τελικά το σούτ του Σελετόπουλου δεν ήταν εύστοχο, απέκρουσε ο Φιλάς. Και τώρα ο Άρης μπροστά με τον Τσολακούδη. Απομένουν λιγότερο μισό λεπτό περίπου, 35 δευτερόλεπτα, 34 για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Άρης είναι εδώ μπροστά, ίσως είναι η τελευταία επίθεσή του. Σαμαρτζίδης, έγινε το πλασάρισμα από τον Τσικάρη. Και έχουμε κόρνερ και πάλι η μπάλα είναι στον Άρη. Ο Άρης προσπαθεί να συγκρατήσει, να κρατήσει την νίκη. Προσπαθεί να επιτύχει μάλλον την νίκη. Ένα φάουλ που γίνεται πάνω στον Σαμαρτζίδη. Πατλάκας. Μπαλιά για τον Σιμονόπουλο. Και χάνεται τελικά η μπάλα, ενώ μένουν 5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Μπάλα στον Παναθηναϊκό, 3-2. Δεν προλαβαίνει ο Παναθηναϊκός να κάνει την επίθεσή του. Το παιχνίδι τελειώνει. Ισόπαλο 8-8. Αφού δεν μπόρεσε ο Άρης να εκμεταλλευτεί την τελευταία επίθεσή του. Οπωσδήποτε το αποτέλεσμα αυτό είναι επιτυχία για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, τον Άρη, που ξεκινάει πολύ φιλόδοξη φέτος. Πέρυσι κατέλαβε την τρίτη θέση ο Παναθηναϊκός. Πρώτος αγώνας πρωταθλήματος με το Δόλο. Παίζουμε με τα μπλε σκουφιά.